Παιχνίδι ερωτήσεων στο μαθητικό στέκι με θέμα τον πόλεμο, συζήτηση για την τραπ μουσική, αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη για τον ένα χρόνο από το θάνατό του, πολιτικές ομιλίες, συναυλία από τα κίτρινα ποδήλατα αλλά και ρεμπέτικο γλέντι περιέλαμβαναν οι δράσεις στο πλαίσιο του 48ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην Ηλία που φιλοξενήθηκε στο Πάρκο Ξυστρής στον Πύργο. Είχαμε ξανά την ευκαιρία να τραγουδήσουμε Μίκη. Είναι μια ωραία αφορμή να πούμε κάποια τραγούδια. Όσοι θέλουν να τραγουδήσουν μαζί μας, θα μας έκανε μεγάλη χαρά. Θα σας το αφιερώσουμε μαζί με τον όμορφο αυτόν τόπο, από τον οποίο έχουμε και μια καταγωγή μακρινή. Όμορφη πόλη, φωνές μουσικές, απέραντη δρόμη, λεμέ. Στο χώρο λειτουργήσε κεντρική έκθεση του φεστιβάλ, έκθεση βιβλίου της σύγχρονης εποχής, Παιδότοπος, Περίπτερο της Όγε και Περίπτερο του Κεθεά. Χαιρετισμό απίθυνε η γραμματέας μαθητικού πύργου Βασιλική Λιμπεροπούλου, ενώ η πολιτική ομιλία έγινε από τη Βιβί Δάγκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μέσα από το φεστιβάλ θέλουμε να δώσουμε έμπρακτη απάντηση ότι η νέα γενιά επιλέγει να ζήσει και να παλέψει. Ότι η οργή για όσα μας έκανε η κυβέρνηση, η αγανάκτηση για το σύστημα, μπορεί να γίνει υλική δύναμη στον αγώνα για την ανατροπή του, στη συμπόρευση με την ΚΝΕ και το ΚΚΕ. Κυβέρνηση και Υπουργεία μας θέλουν να συμβιβαστούμε, να σκύψουμε κεφάλι και να δεχτούμε πως τα πράγματα είναι δύσκολα. Λες και πριν ήταν όλα καλά και είχαμε χρόνο να θλιθούμε και να ψυχαγωγηθούμε. Λες και δεν ξεχάσαμε όσα ξέραμε με το Webex. Λες και δεν πλήρωναν οι γονείς μας έως τώρα 1,2 δις σε φροντιστήρια το χρόνο. Τα χλωμά, τα φω...